Καλή σας μέρα λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στο μικρόφωνο της εκπομπής Ώρα Ελλάδας ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Γιάννης Τέλιος Τζιρβελάκης είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πολλά σήμερα ετοιμάσει, θα δούμε την ταυτότητα της ημέρας, θα μιλήσουμε για τα πρόσωπα τα οποία έχουν καταγραφεί μέσα από τη σημαντική πορεία τους για αυτή την ημέρα. Θα δούμε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στις 18 Νοέμβρη σε πολλά περασμένα χρόνια και πολύ πίσω. Επίσης θα έχουμε και την ομάδα της ημέρας. Σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε είναι αφιερωμένη αθλητικά η ομάδα. Η εκπομπή σε μια ομάδα μάλλον. Θα συνδεθούμε με τη Γερμανία και την ομάδα Ελλάς Βούπερταλ και τον εκπρόσωπο της ομάδας Γιώργο Αβραμίδη να μιλήσουμε για το σωματείο, για τις προσπάθειές του, ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο βέβαια τιμάει και δοξάζει σε κάθε εμφάνισή του την Ελλάδα και το εθνόσημο. Άλλωστε αυτό και το, είναι και το έμβλημα και το σύμβολο της ομάδας, το ελληνικό εθνόσημο. Λοιπόν, και βέβαια θα παντρολογήσουμε όλη αυτή την εκπομπή με τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, ο οποίος έχει τραγουδήσει για την Ξενιτιά, μιας και σήμερα θα βρεθούμε εκεί στην Ξενιτιά. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Πλάτωνας, έτσι. Είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση. Έτσι. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιωτικά. Είναι η Εθνική Εορτή της Λετωνίας για την πρώτη ανεξαρτησία της από τη Ρωσία το 1918. Είναι επέτειος για το Σουλτανάτο του Ομάν που γιορτάζει την ανεξαρτησία του από την Πορτογαλία το 1951. Το Μαρόκο γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία και την Ισπανία το 1956. Έτσι. Και είναι Εθνική ημέρα Βυσισουάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες με καταγωγή από τη Γαλλία. Η Βυσισουάζ είναι παχύρευστη σούπα που σερβίρεται κρύα με κύρια συστατικά το πράσο και τις πατάτες. Έχετε φάει εσείς Βυσισουάζ? Αν όχι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, δεν ξέρω που θα βρείτε. Πηγαίνετε σε μια ταβέρνα εδώ πέρα, στην ταβέρνα του Γιαρέπη και πείτε παρακαλώ μια Βυσισουάζ θα ήθελε. Σαν σήμερα το 1826 αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αράχοβα που θα λάμψει το άστρο του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Θα λήξει στις 23 Νοεμβρίου με νικηφόρα έκβαση για τον ελληνικό αγώνα. 1902, στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου ακολουθεί η κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο μεγάλων παρατάξεων, των Δηληγιανικών και των Θεοτοκικών. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία ως τα Σανιδικά. Με την προσωνομία αυτή χαρακτηρίστηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν στην Αθήνα την επομένη των εκλογών της 17ης Νοεμβρίου του 1902. Πρωταγωνίστησαν οι οπαδοί του Εθνικού Κόμματος του Δηληγιανικού που ζητούσαν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον εκλεκτό του Θεόδωρο Δηληγιάννη, επειδή πίστευαν ότι ο βασιλιάς παραβιάζει τη συνταγματική τάξη. Η κάλπη όχι μόνο δεν έδωσε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά ανέδειξε ισόπαλες τις δύο μεγάλες παρατάξεις, το Εθνικό Κόμμα και το Νεωτερικό Κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη. Απέσπασαν από 102 έδρες, επί συνόλου 234. Ο εκλεκτός του βασιλιά Αλέξανδρος Ζαΐμης συγκέντρωσε μόλις 19 έδρες και στις 18 Νοεμβρίου υπέβαλε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία. Έγινε λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, καθώς ο βασιλιάς, ο Γεώργιος ο Πρώτος, έπρεπε να αναθέσει την Πρωθυπουργία είτε στο Θεόδωρο Δηληγιάννη είτε στο Γεώργιο Θεοτόκη, που ήταν ισόπαλοι, έτσι. Μιλάμε για ντέρμπι. Επειδή τα αποτελέσματα και η κατανομή των εδρών δεν είχαν οριστικοποιηθεί, αποφάσισε το διορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Απευθύνθηκε έτσι στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σιμαντήρα, ο οποίος αρνήθηκε. Στη συνέχεια στράφηκε προς τον υπασπιστή του, τον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, αλλά η αντίδραση του γερίου δημαγωγού Θεόδωρου Δηληγιάννη υπήρξε άμεση, κατέβασε τους οπαδούς στο δρόμο, καταφεύγοντας για άλλη μια φορά στην προσφυλή μέθοδο της αχλαγωγίας και έτσι, βασιζόμενος στην επιτυχία του κόμματος στην Αττική, προσπάθησε να εκβιάσει με αυτόν τον τρόπο την ανάθεση σε αυτόν του σχηματισμού κυβέρνηση. Στην κινητοποίηση των διαδηλωτών πρωταγωνίστησαν οι πολιτικοί που είχαν ιδιαίτερη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, οι λεγόμενοι Αττικάρχες, όπως ο Δημήτριος Ράλης, που συνεργαζόταν με 11 βουλευτές του και με τον Δηληγιάννη, αλλά και ο μεγαλοσυνδικαλιστής της εποχής Αλέξανδρος Κουζές, πρόεδρος 20 συντεχνιών της Αθήνας. Αυτά περί ιστορίας, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το 1916 γίνεται η απόβαση των συμμαχικών οχημάτων, αγημάτων, στο Φάλελο και συγκρούσεις με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρισμένη στα κράτη των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία αυτή είναι γνωστή ως τα Νοεμβριανά.
1976 εγκαθιδρύεται η δημοκρατία στην Ισπανία έπειτα από 37 χρόνια δικτατορίας του στιγερού Φράνκο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψήφους 425 υπέρ και 59 κατά από τα Κορτές, την διορισμένη από το Φράνκο Βουλή της Ισπανίας, και θεωρείται προσωπικός θρίαμβος του μεταβατικού πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ. Το 1983 το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθετεί το ψήφισμα 541, το οποίο προτείνεται από τη Βρετανία και αποδοκιμάζει μεταξύ άλλων την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκύπριους, με την οποία επιχειρείται η απόσχηση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη θεωρεί νομικά άκυρη και ζητά την ανάκλησή της. Το 1989 καταραίει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του και ο ηγέτης Τοντόρ Ζίφκοφ. 1783 γεννιέται ο Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. 1906 γεννιέται ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, σχεδιαστής αυτοκινήτων. Είναι αυτός που σχεδίασε, παιδιά, το Mini Cooper, έτσι. 1934 γεννιέται ο Βασίλης Βασιλικός, συγγραφέας από τη Θάσο, μια μεγάλη μορφή. Σαν σήμερα το 1830 φεύγει από τη ζωή ο Johann Adam Weishaupt, γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέκτας των Ιλουμινάτη, υπεφωτισμένη λοιπόν. 1922 φεύγει ο Marcel Proust, Γάλλος συγγραφέας, ανάμεσα στα έργα του και το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Και το 1940 φεύγει ο Μίμης Πιεράκος, διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις διάφορες ειδήσεις που έχουμε επιλέξει. Επιλεκτικά γίνεται αυτή η δουλειά. Συγγνώμη, να πιω και λίγο νεράκι, παιδιά, γιατί έτσι εσείς πίνετε το καφεδάκι σας ή τέλος πάντων αν είστε, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία τρώτε το απογευματινό σας, το βραδινό σας, στην Αμερική ξενυχτάτε. Είπαμε λοιπόν να έχουμε και τη συντροφιά μας, να πίνετε το καφεδάκι σας εσείς. Εγώ δεν πρόλαβα, είναι λίγο γολγοθάς να έρθουμε εδώ πέρα, ρε παιδιά, στη δουλειά. Έχει τόση κίνηση το πρωί που πραγματικά φτάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Λοιπόν, βλέπετε σήμερα στις ειδήσεις και στο διαδίκτυο και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα ακούτε και όλοι όσοι βρίσκεται στο εξωτερικό για μια ιστορία που έχει ξεσπάσει με την Κιβωτό του κόσμου, έτσι. Όπου εκεί λοιπόν υπάρχουν αποκαλύψεις. Αυτό έγινε μέσα από μια σειρά καταγγελιών που έφτασαν στην ανεξάρτητη αρχή συνήγορους του πολίτη. Και διαβιβάστηκε μετά όλο αυτό το κομμάτι των καταγγελιών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία και διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Τι λένε λοιπόν, ότι υπάρχει κακομεταχείριση μάλλον και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στην Κιβωτό του κόσμου. Έτσι, και υπάρχει μια κατάθεση μάλιστα ενός 15χρονου, ο οποίος περιγράφει την σεξουαλική κακοποίησή του καταγγέλλοντας συγκεκριμένα δύο άνδρες εργαζόμενους. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, καθότι το όνομα της Κιβωτού του κόσμου έτσι κι αλλιώς έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια για τις πρωτοβουλίες, τις προσπάθειες και όλα αυτά που γίνονται, και είναι σοκαριστικό να ακούμε ότι ενδεχομένως υπάρχουν και γίνονται μέσα σε αυτή την ιστορία τέτοιες τερατώδεις καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε στην Κολομβία, όπου έχουμε μέσα στο μήνα Νοέμβριο, που διανύουμε ήδη 271 νεκρούς από τις πλημμύρες. Είναι η φετινή περίοδος των βροχών, η μεγαλύτερη εδώ και 40 χρόνια. Τουλάχιστον 271 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του μήνα εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν στην Κολομβία οι βροχοπτώσεις, και την ίδια ώρα σε μια έκθεση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών υπογραμμίζεται ότι η φετινή περίοδος των βροχών είναι μακράν η χειρότερη για τα τελευταία 40 χρόνια. Οι βροχές που συνδέονται με το φαινόμενο Λανίνια και την κλιματική αλλαγή εντάχθηκαν τις τελευταίες 3 εβδομάδες, επηρεάζοντας 745.000 ανθρώπους σε 32 περιφέρειες της χώρας. Είναι δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι και περισσότερο οργανωμένη η χώρα εκεί για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι παίρνει μορφές ανεξέλεγκτης κατάστασης η όλη ιστορία, και πολύ φοβούμαι ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει αρκετά. Στη Μύκονο, ακούστε εδώ να δείτε τι έγινε. Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας έπεσε σε πηγάδι. Αυτή είναι παλιά ιστορία. Είχε πάει σε ένα beach bar, τέλος πάντων, και έπεσε σε ένα πηγάδι που υπάρχει εκεί κοντά. Και αφού πέρασαν τα χρόνια, Αμερικανός είναι, σου λέει εδώ, παιδιά, είναι καλή ευκαιρία για αποζημίωση. Και έχει κάνει τώρα μια ζητά αποζημίωση
Το περιστατικό έγινε φέτος το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2022. Ο επιχειρηματίας λοιπόν έχει κάνει μήνυση και ζητάει αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γιατί πήγε να πάρει, λέει, το αυτοκίνητό του και έπεσε σε ένα αφύλακτο πηγάδι βάθος 8 μέτρων και έμεινε εκεί, τέλος πάντων τραυματίστηκε, αποτύχει, λέει, σώθηκε και ευτυχώς έπεσε και σώθηκε, γιατί στον πάτο του πηγαδιού υπήρχε ένα, είχαν πετάξει ένα στρώμα, ένα παλιό στρώμα, και προσγειώθηκε από τα 8 μέτρα που έπεσε ο άνθρωπος πάνω στο στρώμα, δηλαδή είχε και τύχη βουνού. Απεγκλωβίστηκε μετά από ώρες, βέβαια, είχε στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Θα θυμάστε τότε, νομίζω, αν θυμάστε τις ειδήσεις της εποχής εκείνης του καλοκαιριού, δηλαδή ήταν μια από τις ειδήσεις που είχε δει το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, στην Κίνα, αυτό είναι και βίντεο, παιδιά. Αν έχετε κοντά σας κάποιο υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, ψάξτε το λίγο στο Google, θα το δείτε. Είναι φοβερό το βίντεο. Ένα κοπάδι προβάτων έκανε για 12 ημέρες συνεχώς δεξιόστροφους κύκλους. Δεν σταματούσανε, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλοι. Τα πρόβατα πηγαίνανε δεξιά. Συνέχεια, ένα φοβερό, ένα παράξενο θέαμα. Οι ειδικοί ψάχνουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού σήκωσε τα χέρια ψηλά και λέει: παιδιά, εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Αλλά μιλάμε για 12 συνεχείς ημέρες. Έκαναν, είχαν μαζευτεί και σε ένα κύκλο, σαν να χόρευαν, παιδί μου, καλαμαθιανό, τα πρόβατα. Και πήγαιναν όλα δεξιά. Ηθικό δίδαγμα: τα πρόβατα πάνε δεξιά. Τι άλλο να πει κανείς. Λοιπόν, στην Αμερική, να δείτε τι έγινε. Αυτό δημοσιεύθηκε στο TikTok, βγήκε το βίντεο. Περίμεναν το γαμπρό να πάει σε μία τελετή. Παντρευόταν ο άνθρωπος, περίμενε η νύφη. Ο γαμπρός άργησε, έκανε τα κόλπα του. Λέει: νύφη, τι έγινε, θα έρθει, δεν θα έρθει? Και ξαφνικά, εκεί που είναι όλοι παρατεταγμένοι και σε στάση αναμονής και αγωνίας, σκάει μόλι ένα αυτοκίνητο και βγαίνει από μέσα ένα φέρετρο. Πανικός όλοι, τρόμαξαν κλπ. Δύο γυναίκες και άντρες κουβαλούσαν το φέρετρο και με το που φτάνει κοντά στο σημείο που θα γινόταν η τελετή, ανοίγει το φέρετρο και βγαίνει ο γαμπρός. Σου λέει: εγώ θα πεθάνω έτσι κι αλλιώς, άσε να μπω από τώρα στο φέρετρο. Ήταν εντυπωσιακό, βέβαια, και η αντίδραση της γυναίκας, της συζύγου, τέλος πάντων. Και έχει κάνει το γύρο του κόσμου και σε επίπεδο viral, όπως λέμε, αυτό το βίντεο το οποίο δημοσιεύεται στο TikTok. Στο Τέξας τώρα, μία κόρη αγαπάει τόσο πολύ τον μπαμπά της, έτσι ώστε τον πήγε για να γιορτάσει τα 100 γενέθλιά του, 100 ετών ο μπαμπάς, τον πήγε σε ένα γνωστό στριπτιζάδικο της περιοχής. Επέλεξε να τον πάει εκεί, στο The Lodge του Τέξας, προκειμένου να γιορτάσει ο μπαμπάς της, ο Γιακώμου, Ιάκωβος δηλαδή, Τζακ Πόμα, τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής. Χαμός έγινε στο μαγαζί, όλες οι κοπέλες, καταλαβαίνετε, εκεί οι εργαζόμενες πάνω στον 100χρονο, αγκαλιές, φιλιά, έχουμε ζωή και πρέπει να την απολαμβάνουμε όσο μπορούμε, τόνισε η κόρη του, του 100χρονου, ο οποίος είπε ότι είχε δύο μεγάλα πάθη στη ζωή του, τις ωραίες γυναίκες και κατ' επέκταση τα στήθη των ωραίων αυτών γυναικών. Να είναι καλά να ζήσει 150.000 χρόνια ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και κλείνουμε με την Αυστραλία, με την ομογενειακή είδηση της ημέρας, όπου ο Τζορτζ Καλομπάρης, γνωστός έτσι σεφ, ομογενή σεφ, ξεκινάει μια νέα εκπομπή η οποία λέγεται Hungry, δηλαδή πεινασμένος, έτσι. Θα εξερευνά τις ρίζες του μαζί, δηλαδή και ελληνικά κόλπα θα έχει. Ο Τζορτζ Καλομπάρης, ο οποίος πάντα θυμάται και μνημονεύει την Ελλάδα, θα είναι μαζί του η Σάρα Τόντ, σε μια εκπομπή η οποία θα εστιάζει στη γαστρονομική πανδεσία γεύσεων της Αυστραλίας και βέβαια όλα όσα φαγητά έχουν έρθει από την αλλοδαπή, από τις χώρες του εξωτερικού. Είναι πάρα πολλοί μετανάστες από πολλές χώρες του κόσμου, ένα παζλ ανθρώπων είναι και η Αυστραλία. Ο Γιώργος Καλομπάρης, ελληνιστή Γιώργος λοιπόν, ήταν πρώην κριτής στο MasterChef και επιστρέφει τώρα στη μικρή οθόνη. Είναι πολύ ενθουσιασμένος στο κανάλι 10 της Αυστραλίας και λέει ότι ανάμεσα στα φαγητά αυτά που εμείς θα εξερευνούμε και θα μπουν στο διαγωνισμό της μαγειρικής αυτής εκπομπής Hungry, θα είναι σίγουρα και θα εμπεριέχονται και φαγητά από την ελληνική κουζίνα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και πάμε, όπως σας είπαμε από την αρχή, στην Γερμανία για να συναντήσουμε την ομάδα Ελλάς Βούπερταλ και τον Γιώργο Αβραμίδη. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα Άγγελε. Τι κάνουμε, όλα καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσύ. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί, να πούμε λίγο για την ομάδα φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει μια πορεία στο τοπικό ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα, επειδή πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει έτσι την Γερμανία και δεν ξέρει πού βρίσκεται ακριβώς το Wuppertal, θέλεις να μας πεις έτσι και να καταλάβουμε? Εννοείται. Έχουμε κάτι διαφορετικό σε εμάς την πόλη, στο Wuppertal. Έχουμε το κρεμαστό τρενάκι, τη Schwebebahn, όπως λέμε. Είναι γύρω στα 30 λεπτά από το Düsseldorf μακριά. Ενδιάμεσα Düsseldorf, Dortmund, αυτές τις περιοχές βρισκόμαστε. Είμαστε μια από τις πιο προχερές πόλεις. Έχουμε το Schwebebahn, όπως λέμε. Όποιος έχει έρθει, θυμάται την πόλη πάντως. Μάλιστα, πολύ βροχή λοιπόν, έτσι. Ναι, ναι. Οι Έλληνες εκεί, Γιώργο, είναι πολλοί. Η κοινότητά μας εκεί είναι δυνατή. Δώσε μας κάποια στοιχεία, σε παρακαλώ. Είμαστε τώρα, πρέπει να είμαστε πλέον γύρω στους 7.500 Έλληνες ομογενείς και αυτοί που έχουν έρθει και από την Ελλάδα πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε την κοινότητα που πρόεδρος είναι ο κύριος Παρίδης και προσπαθούν πολλά και διάφορα. Απλά δεν έχουμε λόγο της του κόσμου, δηλαδή που έχουμε άλλες χώρες που είναι πιο δυνατές, πιο φανερές και προσπαθούν όμως. Δηλαδή έχουμε χρόνια μια από τις πρώτες κοινότητες που έχουν ιδρυθεί από κάτοικους εξωτερικού είναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Εκεί τώρα έγινε, φαίνεται όπως μας το περιγράφει, ένα νέο κύμα μετανάστευσης. Ήρθε νέος κόσμος τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής κρίσης εδώ στην Ελλάδα. Πώς έγιναν δεκτοί αυτοί τώρα οι Έλληνες, οι νεομετανάστες από τους παλιούς, από την παλιά φρουρά, ας πούμε από εσάς που είσαστε ενδεχομένως πολλά χρόνια εκεί ή ακόμα και γεννημένοι, μεγαλωμένοι εκεί? Ναι, εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει εδώ πέρα, έχω πάει και σε γερμανικό σχολείο πανεπιστήμιο και πήγαινα στο αποδερματινό, όπως λέμε, δύο φορές την εβδομάδα. Έχουμε και αυτές τις δυνατότητες σε εμάς στην πόλη. Από ό,τι προσπαθούμε να βοηθάμε μέσω του δικού μας του συλλόγου, του αθλητικού συλλόγου, προσπαθούμε να βοηθάμε μέσω κοινότητας και πολλούς άλλους τομείς που έχουμε στην πόλη. Αλλά αυτό που βλέπω ότι η νεολαία που έρχεται από την Ελλάδα βοηθούνται και πολύ καλά μόνοι τους. Δηλαδή μέσω ίντερνετ πράγματα που δεν γνώριζα ούτε εγώ για μας για την πόλη, το έχουν ανακαλύψει ήδη πολύ και έχουν έρθει. Ωραία, ωραία. Με τι ασχολούνται κυρίως τα παιδιά αυτά οι νεομετανάστες που έρχονται αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο? Πολλά και διάφορα. Έχουμε από γιατρούς. Τελευταία γνώρισα μια κοπέλα που κάνει τώρα την εκπαιδευτική σαν στο νοσοκομείο νοσηλεύτρια. Θέλει όμως να το συνεχίσει να το σπουδάσει σαν πάνω στο επάγγελμα για ιατρική. Έχουμε όμως και στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα καφέ, στα εργοστάσια. Έχουμε και εργοστάσια που δουλεύουν και πολλοί Έλληνες, όπως στην Φόβια και Κοροπλάστ. Δηλαδή είναι από το Α μέχρι το Ω, προσπαθούν να βρουν να πιάσουν μια θέση και να καλυτερέψουν. Ναι. Είπες νωρίτερα ότι υπάρχουν και τα σχολεία, τουλάχιστον στα δικά σου τα χρόνια. Δώσε μας έτσι το στίγμα σήμερα πώς είναι τα ελληνικά σχολεία εκεί στην περιοχή. Δηλαδή, ένας γονιός μπορεί να στείλει το παιδί του σε τι τάξεις και πόσες φορές την εβδομάδα για να μάθει ελληνικά και παράλληλα να πάει βέβαια και να διδαχτεί και στο γερμανικό σχολείο, έτσι? Ναι. Υπάρχει ακόμα μέχρι και σήμερα η πιθανότητα. Έχουμε το ελληνικό, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αλλά έχουμε και την δυνατότητα, όπως είδα εγώ και πολλοί άλλοι, γερμανικό σχολείο και μετά στο αποδευματινό δύο φορές την εβδομάδα είχαμε γλώσσα, σκεφτικά και ιστορία. Και μάθαμε τουλάχιστον να διαβάζουμε, να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να μην ξεχάσουμε. Έχει όμως και το ελληνικό, όπως είπα πριν,
πολλά παιδιά μετά από αυτό όμως οι δυνατότητες για να αναγνωριστεί στην Γερμανία πρέπει το πάνω να πάνε να δώσουν πανελλήνιες στην Ελλάδα και μετά δεν αναγνωρίζεται όπως είναι αναγνωρισμένο. Δηλαδή, άμα τελειώσουν το Λύκειο εδώ πέρα, πρέπει να δώσουν τα πανελλήνιες, αλλά δεν είναι σαν εδώ πέρα το λέμε Voll Abi, που μετά μπορείς να πας να σπουδάσεις σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Πρέπει να κάνεις και κάτι πρακτικές μετά που πλέον, από ό,τι γνωρίζω, για να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Ναι, ναι. Το κατάλαβα αυτό, ναι. Ωραία, τώρα, οι Έλληνες εκεί πώς βρίσκεστε, σίγουρα μέσω της κοινότητας και θα ήθελα να μας πεις και μερικές δράσεις της κοινότητας, σίγουρα μέσω της ομάδας, αλλά υπάρχει όπως εδώ για παράδειγμα κάποιο ελληνικό καφενείο που συχνάζουν και βλέπουν ποδόσφαιρο ή συζητάνε πολιτική. Δώσε μας έτσι λίγο το στίγμα του τι γίνεται εκεί στο Βούπερταλ σε ελληνικό επίπεδο. Όπως είπατε, έχουμε και την κοινότητα, τους συλλόγους, έχουμε τους χορευτικούς συλλόγους, έχουμε έναν υπηρώτικο σύλλογο, έχουμε έναν παιδιακό σύλλογο, που είναι από μικρά παιδιά, μαθαίνουν να χορεύουν από 3 χρονών, όπως και η κόρη μου, μέχρι και η ενήλικη. Μετά στον αθλητισμό, στην κοινότητα, αλλά έχουμε και μια περιοχή στο Βούπαφέιτ, λέγεται, που εδώ και δεκαετίες έχει ελληνικά μαγαζιά, έχουμε εκεί πέρα συμπληρωμένα μια ταβέρνα, καφέ, μπαρ. Α, είναι σαν γειτονιά δηλαδή, η ελληνική γειτονιά είναι αυτή, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το λένε και Klein Athen, Little Athen, εδώ πέρα η πολιτική. Α, μικρή και, Αθήνα δηλαδή. Ναι, ναι. Τέλεια. Έχουμε και γενικά, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να φανταστεί και σούπερ μάρκετ έχουμε, τα βρίσκουμε. Α, δηλαδή και τα ελληνικά προϊόντα όλα, δηλαδή όλα. Τα πάντα όλα. Ωραία, ωραία. Μου είπες για τη μικρή τώρα, μας είπες μάλλον για τη μικρή σου που είναι τριών ετών. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Πώς γίνεται από την πλευρά σας η διαδικασία της διδαχής της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή στα σπίτια μέσα, παρότι είσαι γεννημένος, μεγαλωμένος εκεί, δεν ξέρω και για τη σύζυγό σου, υπάρχουν και μεικτοί γάμοι, τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά, μιλάτε ελληνικά στο σπίτι ή η εύκολη χρήση, που είναι και πιο εύκολη, στην καθημερινότητα της γερμανικής γλώσσας αποτρέπει αυτό και περιμένουν οι γονείς από τα παιδιά ό,τι μάθουν στο σχολείο. Επειδή η γυναίκα μου είναι και αυτή η Ελληνίδα, είναι και καθηγήτρια και ξεκινήσαμε να μιλάμε με το μωρό αποκλειστικά ελληνικά. Εσύ έπεσε στην περίπτωση τώρα, εντάξει. Ναι. Η κόρη μας έχει μάθει τα γερμανικά μόλις άρχισε να πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Και έτσι σε εμάς στο σπίτι μιλάει ελληνικά. Αν μας πήγε έξω τώρα και ξέρει ότι είναι κάποιος που δεν είναι Έλληνας, μας μιλάει όμως και γερμανικά. Δηλαδή ήδη το καταλαβαίνει σε ποια γλώσσα πρέπει να μας μιλάει. Και είναι όμως και πολλοί που μιλάνε αποκλειστικά γερμανικά. Που και αυτό είναι εντάξει. Όπως δηλαδή μερικοί δυσκολεύονται να ρωτήσουν και τις δύο τις γλώσσες, αλλά όπως είπα η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια σε γερμανικό σχολείο Αγγλικών και αυτή είναι της άποψης ότι σε αυτή την ηλικία και όλα ειδικά μπορούμε σαν σπουγγάρι να τα ρουφήξουμε, να απορουφήξουμε όλα και μεν καταλαβαίνει στην κόρη μου ότι σε μερικές περιπτώσεις όχι μπερδεύεται, αλλά σκέφτεται ένα τσίκ παραπάνω, αλλά συμπορεί όπως το έχω γνωρίσει και εγώ, το έχει γνωρίσει και η γυναίκα μου και πολλοί άλλοι που έχουν μεγαλώσει με δύο τρεις γλώσσες, γιατί είναι και τα αγγλικά. Διευκολύνεται. Σίγουρα θα ξέρει, ως εκπαιδευτικός, θα ξέρει πολύ καλά τι λέει και νομίζω ότι τα παραδείγματα που έχουμε όλοι μας, όσοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό, είναι ακριβώς έτσι με αυτή τη δομή. Λοιπόν, για πες μας για τη γειτονιά σου, από πού είναι η καταγωγή σου, η ρίζα σου, Γιώργο. Η καταγωγή δικιά μου. Ο πατέρας μου είναι από την Κατερίνη, μια τραπεζούντα του χωριού και η μάνα μου είναι από την Κοζάνη, κοντά στο Τσοτήλι ένα χωριό. Α, για πες το χωριό στο Τσοτήλι κοντά, γιατί τα ξέρω τα μέρη αυτά, έχω πάει εκεί, έχω... Α, ωραία, ωραία. Όμορφα, όμορφα, όμορφες περιοχές, έτσι. Λοιπόν, Ελλάδα έρχεστε. Συνεχώς. Πέρσι είχαμε έρθει πάνω από τις 4 φορές, φέτος καταφέραμε 2 φορές, ίσως έρθουμε και το Δεκέμβριο τώρα,
κοιτάζουμε, αλλά προσπαθούμε να ερχόμαστε συνεχώς, γιατί μας τραβάει. Και η κόρη μου κάθε πρωί που ξυπνάνε μου λέει, μπαμπάκα πάμε στην Ελλάδα, μπαμπάκα πάμε στην Ελλάδα. Α, μάν μου, μανάρι. Ωραίο, αυτό είναι πολύ ωραίο και σαν συνέστημα έτσι να βλέπεις ότι τα παιδιά ακολουθούν, γιατί και εσύ σαν παιδί ναι. ακολούθησες έτσι τους δικούς σου. Εσύ γεννήθηκες εκεί, έτσι. Ναι, στο Χούπερμαν συγκεκριμένα είχα γεννηθεί, εδώ μεγάλωσα. Εδώ έχω συνηθίσει. Θα μπορούσες να ναι. πεις ότι κάποια στιγμή τα παρατάω όλα και πάω να ζήσω μόνιμα στην Ελλάδα, ή αυτή η επαφή που έχετε και η επικοινωνία τόσο έτσι σε τακτικά διαστήματα είναι καλή, καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες σε ό,τι αφορά την αγάπη για την Ελλάδα και τη λατρεία για την Ελλάδα. Το έχουμε σκεφτεί άπειρες φορές με τη γυναίκα μου για να έρθουμε μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα είναι συνήθως τι να κάνουμε. Εδώ πέρα έχουμε μεγαλώσει, έχουμε συνηθίσει, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τον κύκλο μας και το πρόβλημα είναι συνεχώς πώς θα επιβεβαιώσουμε, δηλαδή τι θα κάνουμε, γιατί και η γυναίκα μου είναι τώρα και δημόσιος υπάλληλος, είναι πέρα δύσκολα, τώρα είναι πιο δύσκολα, αυτά τα είχαμε σκεφτεί πιο νωρίς, αλλά εννοείται ότι τραβάει και θέλουμε να είμαστε όσο πιο πολύ γίνεται στην πατρίδα. Ναι. Και η σύζυγός σου είναι γεννημένη εκεί? Ναι. Μάλιστα, μπράβο. Η γυναίκα μου έχει γεννηθεί εδώ πέρα. Μπράβο, μπράβο. Και η μικρή και με τέτοια αγάπη, πότε θα πάμε μπαμπάκα στην Ελλάδα. Είναι... Και όταν έρχεστε εδώ πηγαίνετε πάνω στα μέρη σας εκεί η Κατερίνη Κοζάνη ή γυρνάτε? Τώρα με τα μωρά λίγο πιο στα μέρη μας, πιο μπροστά πηγαίναμε σε νησιά, σε διάφορες παραλίες πιο πολύ, εντάξει, συγκεκριμένα. Αλλά προσπαθούμε να δείξουμε και την Ελλάδα όχι μόνο από την πόλη που μπαίνουμε, δηλαδή και να δει και τα άλλα τα ωραία τοπία που έχουμε για να καταλάβει και την αξία της. Ναι. Εκεί τώρα, στην καθημερινότητά του στη Γερμανία, τι είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι σου λείπει περισσότερο από την Ελλάδα, δηλαδή τι θα ήθελες να έχεις σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, το επαναλαμβάνω αυτό, τι είναι αυτό που σου λείπει, θα ήθελες να είναι έτσι και στη Γερμανία? Η χαλαρότητα που έχουμε στην Ελλάδα και τον ήλιο προπάντως στη δεύτερη, αλλά και το κλίμα εδώ πέρα, όπως είπα και στις αρχές, είναι μια από τις πιο προσιτές πόλεις και συνεχώς αυτή την μούχλα που ζούμε, που νιώθουμε, καταλαβαίνουμε και στο σώμα μας. Και όσο και να έχεις μεγαλώσει συνηθίσει, πάλι όταν έρθεις στην Ελλάδα δεν νιώθεις τους πόνους όταν ξυπνάς το πρωί. Και αλλιώς είναι να ξυπνάς συνεχώς με ήλιο και αλλιώς είναι εδώ πέρα. Να, τώρα σήμερα πάλι βρέχει, έχει δύο μέρες συνεχώς βρέχει. Σας έχει ταράξει τη βροχή, έτσι? Ναι. Και τι είναι αυτό που δεν θα... Αυτό, ναι, το σημείωσα αυτό. Τι είναι αυτό που δεν θα σου άρεσε να έχεις από την Ελλάδα εκεί στη Γερμανία? Δηλαδή κάτι που λες, ευτυχώς παιδιά, εδώ που είμαστε, ξυπνάμε το πρωί και δεν γίνεται αυτό όπως γίνεται στην Ελλάδα. Το... Πώς να το εξηγήσω αυτό? Δεν νιώθω... Όχι ανασφάλεια, αλλά έχω αυτό το σύστημα, το πρόγραμμα που το γνωρίζω. Πιστεύω, αν έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, δεν θα μου έλειπε. Αλλά επειδή το γνωρίζω εδώ πέρα, αν είναι από κάποιο τμήμα ή οπουδήποτε, με εξυπηρετούν, δηλαδή δεν είναι τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί. Δεν γνωρίζω, δεν κάνω. Α, η γραφειοκρατία λίγο και κατάλαβα. Και η μεταφορά των ευθυνών σε κάτι άλλο. Όχι, πήγαινε σε αυτό το γραφείο, μετά σε στέλνουν σε άλλο. Όχι, γύρνα πίσω. Αυτό εννοείς, έτσι? Ακριβώς. Γιατί και εμείς, ειδικά σαν μόνοι κάτι εξωτερικού, τα ζούμε λίγο διαφορετικά, γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά είναι πόσα χαρτιά που πρέπει να γίνουν και δεν νιώθω. Δηλαδή, ακόμα δεν τα έχω τελειώσει, γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Με το λογιστή τώρα βγάζουμε μια άκρη. Γιατί εγώ στην Ελλάδα ακόμα δεν είμαι δηλωμένος σαν πολίτης στην ταυτότητα, όλα αυτά τα έχω, αλλά ναι, πρέπει να γίνουν μερικά χαρτιά ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ερώτηση. Πάμε να δούμε για την ομάδα Ελλάς Βούπερταλ. Πότε ιδρύθηκε η ομάδα? Μάλιστα. Το 1994 ιδρύθηκε.
Είχαμε εκείνον τον καιρό άλλη μια ομάδα. Παλιά υπήρχαν σύνολο δύο ομάδες ήταν ταυτόχρονα πάντα. Ήταν μια άλλη ομάδα, μετά ήταν ο Απόλλων, ήταν εκεί έπαιζα και εγώ σαν παιδί. Τι θέση? Και μετά το 90 λίμπερο. Και μετά δεκάρι. Ωραία. Τότε παίζαμε ακόμα με λίμπερο. Ναι, 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 γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είδες πως έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο τώρα και το συζητάμε. Ας πούμε, λέγαμε λίμπερο, στόπερ τότε και τώρα όλα αυτά έχουν πάει περίπατο. Λοιπόν, 1994 ξεκινάει η ομάδα. Έμβλημα είναι το εθνόσημο, το ελληνικό, έτσι. Υποπτεύω με ελληνική σημαία, έτσι. Σωστά, ναι. Την έχουμε πάνω στις φανέλες μας και στην καρδιά μας. Πες μου λίγο τώρα, Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Δηλαδή η ομάδα τώρα σε ποια κατηγορία συμμετέχει? Είναι ερασιτεχνική ομάδα φυσικά, είναι αντιληπτό αυτό. Αλλά άμα κάναμε μια σύγκριση, ας πούμε, εδώ με την Ελλάδα, θα λέγαμε ποια κατηγορία είναι? Πέμπτη, έκτη, έβδομη, όλο μαζί, συνολικά δηλαδή το κομμάτι. Κοίτα, στην Γερμανία έχουμε γύρω στις 12 κατηγορίες μέχρι να φτάσει στην πρώτη εθνική που λέμε την Bundesliga. Δεν είμαστε στην τελευταία, η πρώτη μας ανδρών είναι στην τρίτη τελευταία, Kreisliga A, που είναι η, ιστορικά η ομάδα και κάθε ελληνική ομάδα έχει παίξει μια κατηγορία ανώτερα, Bezirksliga, που αρχίζει και πηγαίνει μετά πιο μακριά. Τώρα είναι, είμαστε σε αυτή την κατηγορία, ήταν όμως δύο χρόνια τώρα λόγω κορώνα κάπως παράξενα το σύστημα με άνοδο και κάτοδο και ήταν μοιρασμένη. Ήταν δύσκολα. Μόνο μια ομάδα ήταν να ανέβει και προσπαθούμε από την τελευταία φορά που, που είχαμε μιλήσει, είμαστε ακόμα στην ίδια κατηγορία. Απλά τότε η διαφορά σήμερα είναι, είχαμε πει και τότε ότι θα μετακομίσουμε στο καινούριο το γήπεδο. Μετακομίσαμε, κάναμε αυτό το βήμα πέρυσι. Μπράβο, μπράβο. Στο πιο σύγχρονο γήπεδο που έχουμε τώρα στο συμπόνι μας. Και είχαμε πει ότι για μένα το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που είναι να κάνουμε τις ακαδημίες και ξεκινήσαμε και έχουμε ήδη πλέον 8 ακαδημίες που οι 4 συμμετέχουν και στο πρωτάθλημα και οι υπόλοιπες τώρα συμπληρώνουν τα παιδιά και θα ξεκινήσουν και αυτοί να συμμετέχουν μετά τον Ιανουάριο στο πρωτάθλημα. Για όλες τις ηλικίες δηλαδή, έτσι? Ναι, για όλες τις ηλικίες, από τα πιτσιρίκια μπαμπίνι που λέμε μέχρι την άλφα, την κάτω 19. Τα παιδιά των ακαδημιών, κατά πρώτο θέλω να ρωτήσω, είναι αρκετά ελληνόπουλα, υπάρχουν ελληνόπουλα? Και κατά δεύτερο, συμπληρώνοντας την ερώτηση και με την ανδρική ομάδα, πόσους Έλληνες έχει, αν υπάρχει μια βάση με Έλληνες, όλα αυτά? Έχουμε, οι ανδρών γενικά είναι, ο κορμός του είναι ελληνικός, γύρω στους 6, 7, 8 από την ενδεκάδα που παίζουν. Μπράβο. Είναι Έλληνες. Μακάρι να ήταν και εδώ έτσι στο πρωτάθλημα, στη Super League. Θα ήταν υπέροχα. τι τραβάμε. Ναι. Και στις ακαδημίες έχουμε μίξ. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε υπέρ μόνο Έλληνες, ούτε κατά μόνο Έλληνες. Όποιος θέλει και ταιριάζει με εμάς, λέμε συνεχώς, μπορεί ευχαρίστως να έρθει και να συμμετέχει μαζί μας, γιατί είναι και πολλά παιδιά που έχουν φίλους από άλλες χώρες. Δηλαδή δεν είναι μόνο Ελληνάκια, είναι και Τουρκάκια, είναι και Πολωνάκια. Δηλαδή έχουμε από γύρω στις 17 διαφορετικές χώρες στο σύλλογό μας, γιατί έχουμε και το μπάσκετ, έχουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και bowling, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά έχουμε σύνολο 17 nations που ανήκουν σε εμάς. Απίστευτο, απίστευτο αυτό. Και μ' άρεσε που είπες και για το γεγονός ότι είναι και παιδιά που έχουν καταγωγή από την Τουρκία. Πώς γίνεται όλο αυτό το παντρολόγημα, δηλαδή, και για τους ίδιους που οι γονείς τους βλέπουν τα παιδιά να φορούν την ελληνική σημαία στο στήθος? Αυτό το ότι έχουν έρθει τόσο κοντά οι κοινωνίες και οι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω είναι ένα από τα μεγάλα δημιουργήματα της ομάδας, όπως μου το περιγράφεις. Ναι. Έχουμε τώρα τα παιδιά που έχουν έρθει σε εμάς φέτος από τις ακαδημίες, που ο ίδιος
ρωτήσουμε, ρώτησε, μπορούμε να έρθουμε σε εσάς, υπάρχει και ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ τι. Και έχουμε πει ότι είναι... Τα προβλήματα είναι στις κυβερνήσεις και στις πολιτικές τους. Ναι, αυτό είπαμε. Τα πολιτικά θα τα αφήσουμε απ' έξω και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για να μαζέψουμε τα παιδιά, να κάνουμε... ο στόχος μας που έχουμε είναι να τα πάρουμε τα παιδιά από τους δρόμους και να πήξουν σε εμάς. Είτε είναι από οπουδήποτε, θέλουμε να, όσοι ταιριάζουν σε εμάς, να γίνει σε εμάς το σύλλογο. Και ταιριάξαμε. Πες μου τώρα για την ποδοσφαιρική ομάδα φέτος, οι στόχοι ποιοι είναι? Ορίστε. Για την ομάδα την ποδοσφαιρική φέτος, οι στόχοι ποιοι είναι? Δηλαδή, θέλει την άνοδο, τι ψάχνετε να βρείτε φέτος? Ναι. Η άνοδο φέτος είναι λίγο δύσκολο, διότι άλλαξε πάλι το σύστημα. Εκεί που ήμασταν δύο γκρουπ, γίναμε ένα γκρουπ και έχει πολλές ομάδες από τις γύρω περιοχές που σπρώχνουν πάρα πολλά λεφτά. Και έχουμε ένα πολύ πιο ανώτερο budget, αλλά προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε έναν κορμό για το μέλλον διαχρονικά. Ναι, ωραίο αυτό. Και μια και λες και για budget, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις μια ομάδα σε οικονομικό πλαίσιο? Φαντάζομαι μιλάμε για ένα αεραστεχνικό σωματείο, οπότε θα καταλάβουμε από τους αριθμούς που θα μας πεις. Και ποια είναι η συμμετοχή των Ελλήνων ομογενών εκεί, ενδεχομένως και των επιχειρηματιών, αν μπαίνουν ως χορηγοί, αν βοηθούν την ομάδα ή αν τρέχουν πάλι ένας-δύο με το γέρι βαθιά στην τσέπη? Φέτος μπορώ να πω ότι είμαστε καλύτερα από την τελευταία φορά που είχαμε τη συνέντευξη, διότι έχουμε άλλοι πλέον πιο πολλούς που μας στηρίζουν και βοηθάμε. Και πιστεύω, εύχομαι να συνεχιστεί, γιατί τώρα έχει πιάσει και εδώ πέρα πάλι κρίση. Είναι πάντα, τώρα είχαμε τον κορώνα, τώρα είναι με τον πόλεμο και όλα αυτά, που και ο κόσμος πάλι ξαρδίεται πίσω, αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε και από την Ελλάδα εταιρείες που συνεργάζονται με εμάς, και μας στηρίζουν και προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε και από εδώ πέρα από τον τόπο μας και μη Έλληνες που μας στηρίζουν. Αλλά έχουμε και, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς αρκετούς με τις ελληνικές εταιρείες που μας στηρίζουν και μας βοηθάνε. Το budget για να τρέξει μια τέτοια ομάδα αυτού του επίπεδου περίπου πόσο είναι, έτσι για να καταλάβουμε, σε ευρώ? Ναι. Μόνο για την πρώτη ανδρών χρειάζεται το ελάχιστο γύρω στους 10.000 ευρώ. Ω, μάλιστα. Φαντάζομαι είναι τα γήπεδα, τα εκτός έδρας, πληρωμές διαιτητών, έξοδα ηματισμού κλπ. Έτσι όλα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είναι όλα αυτά που πρέπει να καλυφθούν. Ναι. Παράλληλα όμως, είπες και νωρίτερα ότι υπάρχουν και οι ομάδες μπάσκετ και bowling. Να μιλήσουμε πρώτα για το μπάσκετ, αν και εκεί υπάρχει ένα επίπεδο παιδιών στις ακαδημίες. Έχουμε και εκεί πέρα ένα επίπεδο. Είχαμε παλιά τρεις ομάδες. Λόγω ότι μας έχουν κλείσει, μας έχουν πάρει τα κλειστά τα γήπεδα για πρόσφυγες, δεν μπορούσαμε να έχουμε και τους χρόνους που χρειαζόμαστε και έτσι έχουμε μείνει τώρα με μία κάπα και δύο ομάδες ανδρών. Και εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές χώρες και έχουμε όμως και εκεί πέρα ένα τυπικό πράγμα που μας ξεχωρίζει και από τις άλλες ομάδες. Έχουμε πάνω από 17 διαιτητές που προσφέρουμε στο νομό εδώ πέρα. Και έχουμε και διαιτητές που σφυρίζουν και πολύ ψηλά μέχρι δεύτερη κατηγορία. Έλληνες? Γερμανοί. Α, ωραία. Λοιπόν. Έχουν μπει τα τελευταία χρόνια και προσπαθούν να ανέβουν. Έχουμε και αυτούς. Αυτό λέω, και διαιτητές. Με ερασιτεχνικό επαγγελματικό που ξεκινάει να γίνεται. Ναι, ναι, καλό. Άμα είναι και κανένας καλός διαιτητής να έρθει και εδώ λίγο, πας και μας δώσει τα φώτα, γιατί εδώ βλέπεις τι γίνεται έτσι και πώς φυρίζουν. Ακούς την φώτα από τον αδερφό μου. Λοιπόν, bowling, η ομάδα bowling εκεί πηγαίνετε, ας πούμε, και κάνετε και λίγο περισσότερο το χόμπι σας, έτσι? Ακριβώς. Αυτή η ομάδα είναι το χόμπι, είναι μία φορά το μήνα συναντιόμαστε, πηγαίνουμε για bowling και μετά εννοείται πηγαίνουμε στην ταβέρνα.
Ωραία, όμορφα. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο και θα ήθελα την άποψή σου για κάτι. Να μας δώσεις έτσι το στίγμα του τι γίνεται εκεί στη Γερμανία και πώς περιμένουν αυτή τη μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση. Επειδή έχει υπάρξει ένας πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών, πάνω από 6.000 νεκροί. Υπάρχει, βλέπω εδώ, και με δηλώσεις που γίνονται από διάφορα πρόσωπα, επώνυμα πρόσωπα. Θα σου πω για παράδειγμα τον Φίλιπ Λαμ, ο οποίος λέει ούτε σαν φίλαθλος δεν θα πάω στο Μουντιάλ του Κατάρ, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά. Βλέπω άλλη μία είδηση εδώ, ότι οι ιδιοκτήτες pub στη Γερμανία αποφάσισαν να μην προβάλλουν τηλεοπτικά τους αγώνες, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και μία δήλωση τέλος πάντων και του Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος του είχαν ζητήσει να είναι στην τελετή έναρξης, είπε όχι. Παρότι του πρότειναν $1 εκατομμύριο, όπως όχι έχουν πει, έχει πει και η Σακίρα και η Ντούα Λίπα. Πώς βλέπει ο κόσμος εκεί την όλη ιστορία αυτή, και μετά από αυτό πες μας και πώς εκτιμάς εσύ ότι είναι, σε τι επίπεδο είναι η εθνική ομάδα της Γερμανίας και αν έχει ελπίδες για κάτι καλό. Ναι, εννοείται πως συμμετέχουμε, δηλαδή παρατηρώ ότι όπως το είπες, ο κόσμος δεν θέλει να... Πολλοί κόσμος είναι που δεν θέλει να παρατηρήσει το Μουντιάλ και για αυτούς τους λόγους. Και εχθές που ήταν το φιλικό, είδα μια στατιστική που έλεγε πόσοι παρακολουθούσαν το παιχνίδι αυτό και ήταν αρκετοί λιγότεροι από ό,τι ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ που είχαν κοιτάξει τα πρώτα φιλικά. Έχω και πολλούς φίλους και γνωστούς που λένε δεν θα κοιτάξω, αλλά εγώ πιστεύω κάπως κρυφά πάλι θα κοιτάξουμε. Είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, έτσι, απέναντι στις δολοφονίες τόσων εργαζομένων όμως, έτσι, είναι πολύ σκληρό αυτό, δηλαδή έχουν θαυτεί κάτω από αυτά τα γήπεδα πάνω από 6.000 άνθρωποι μετανάστες, και το λέω αυτό γιατί σίγουρα σας πιάνει και λίγο περισσότερο σαν ευαίσθητη χορδή ως μετανάστες, το ότι χάθηκαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Η Εθνική Γερμανίας... Η Εθνική Γερμανία πιστεύω θα καταφέρει να πάει μέχρι το ημιτελικό, γιατί είναι, όπως λέμε, ομάδα τουρνουά και πάντα η Γερμανία έχει και αυτή τη μικρή την τύχη που την κάνει να συνεχίζει να πηγαίνει πολύ μακριά σε τουρνουά. Διαχειρίζεται τους θεσμούς σε επίπεδο... συμμετοχή, σε αυτό λες, δηλαδή ότι ξέρει πώς να κινείται, μπορεί να μην παίζει τη σούπερ μπάλα, αλλά ξέρει πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που έχει βάλει στόχο. Ακριβώς αυτό. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Τούμας Μούλα, που δεν είναι ο ποδοσφαιριστής, αλλά τα γκολ που είναι να βάλει θα τα βάλει. Και σημαντικό είναι και το προπονητής, ο Φλικ, που τον θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή, και αυτός θα κάνει και ειδικά και ψυχολογικά θα βγάλει από τον κάθε 110%. Ναι. Τώρα πάμε λίγο εδώ στην Ψωροκόστανα να πούμε λίγο τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι ΠΑΟΚ και Μπάγερν Μονάχου. Α, και τα δύο, ΠΑΟΚ και Μπάγερν, έτσι. Ναι. Πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ φέτος σε σύγκριση με άλλες χρονιές? Δύσκολα. Και δεν βλέπω και φέτος, εντάξει, το πρωτάθλημα το βλέπω πιο πολύ σε εσάς. Στην ΑΕΚ ή στον Παναθηναϊκό, εκεί πέρα βλέπω τον διαγωνισμό να καταλήγει. Ναι, ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αποτελέσματα που τον έχουν απογειώσει, δηλαδή έχει καταφέρει να πάρει μια διαφορά αρκετά μεγάλη στη βαθμολογία. Και Μπάγερν, γιατί Μπάγερν? Μπάγερν ήμουνα από μικρός που ήταν ο παίκτης ο Τζορτζίνιο που μ' άρεσε, γιατί είχαμε και μια παρόμοια θέση. Όπως όταν άρχισα να παίζω τα πρώτα μου βήματα στην μπάλα, και μ' άρεσε αυτός ο παίχτης, και έπαιζε τότε το 1994, έπαιζε στην Μπάγερν Μονάχου, και από τότε έμεινα Μπάγερν Μονάχου. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Γιώργο, θέλω να μου πεις, θα σου πω μία λέξη και θέλω να μου πεις τι αισθάνεσαι, για να κλείσουμε, έτσι. Ελλάδα. Ναι. Ελλάδα. Αγάπη. Αγάπη μόνο. Αυτό είναι. Τέλεια. Γιώργο Αβραμίτη, σε ευχαριστούμε. Πάντα επιτυχίες στην ομάδα, στην Ελλάς Βούπερταλ, και ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε εμείς, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα και πάντα με υγεία. Φίλες και φίλοι, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.